και του ΣΥΡΙΖΑ υπερβαίνει τα σύνορα της χώρας μας. Απλώνεται στις κοινωνίες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και θερμαίνει τις καρδιές των Ευρωπαίων πολιτών που αρχίζουν να ευελπιστούν πλέον ότι σιγά σιγά κερδίζουν έδαφος οι ιδέες της αριστεράς για κατάργηση της λιτότητας, της εντορικής υποτίμησης, της επιτροπίας, της ελάχιστης δημοκρατίας και της κατάστασης ανάγκης όπως την όρισε ο Τζόρτζο Αγκάμπεν. Πρώτος και για πρώτη φορά σε ολόκληρη την Ευρώπη ο ΣΥΡΙΖΑ στη φάση της διαπραγμάτευσης έριξε σπορά αμφισβήτησης του νεοφιλελεύθερου δόγματος και ήδη άρχισε από τη σπορά αυτή να γενικεύεται η συζήτηση για ένα άλλο δρόμο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Σήμερα μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ είναι το μπλόκο της αριστεράς στην Πορτογαλία, που διπλασίασε τις δυνάμεις του και προβάλλοντας δυναμικά αγωνίζεται για τη δημιουργία της δεύτερης κυβέρνησης των αριστερών, σοσιαλιστικών και προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Αλλάζει πράγματι σιγά σιγά ο πολιτικός χάρτης του Ευρωπαϊκού Νότου και αλλάζει σε μεγάλο βαθμό και κύρια μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ακολουθεί η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος ελπίδας για όλους τους λαούς της Ευρώπης για να μπει ένα τέλος στη λιτότητα και στον περιορισμό της δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της αργής βέβαια αλλά σταθερής αλλαγής αυτό που χτες είπε η Άννα Γκόμες, κορυφαίος στέλεχος του Μπλόκο, που είπε το εξής, φίλοι μας του Πασόκ, προσέξτε το. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε παρακαλώ την επιστροφή της δεξιάς και της λιτότητας. Εάν δεν αναλάβουμε την ιστορική μας ευθύνη τώρα, θα έχουμε το τέλος που είχε το Πασόκ στην Ελλάδα. Και συμπλήρωσε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες μιας νεοφιλελεύθερης ατζέντας που καταστρέφει το κοινωνικό κράτος, τη δημοκρατία, την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ιστορική ευθύνη απέναντι στους πολίτες της χώρας και τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τις ισορροπίες των δυνάμεων που υπάρχουν σήμερα, όχι μόνο στη σοσιαλιστική οικογένεια, αλλά και γενικότερα επέν των δημοκρατικών, προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων. Εσείς, κύριε του Πασόκ, συστρατηθήκατε με την ελληνική δεξιά και επιβάλλατε το σπιράλτο τρόμο της λιτότητας, της εσωτερικής υποτίμησης και του περιορισμού των δημοκρατικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν είναι μόνο όμως οι φίλοι σας και οι σοσιαλιστές του Μπλόκο. Ακούστε χθεσινή ανακοίνωση των σοσιαλιστών του Βελγίου, που εξέδωσαν ανακοίνωση και εξέφρασαν την πρόθεση και Παρακαλώ, ησυχία. Ησυχία. Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο μου. Συνεχίστε. Παραβλέπω την ενόχληση του κυρίου Κεγκέρογλου. Δεν τα λέμε εμείς, κύριε. Οι συνάδελφοί σας από την Ευρώπη τα λένε, οι σοσιαλιστές, οι φίλοι σας, που είπαν το εξής. Ακόμα δρόμο συνεννόηση στην Ελλάδα, το μπλόκο στην Πορτογαλία. Μην τα ακούτε αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Αν τόσο ενοχλείστε και με τους ποντέμους στην Ισπανία. Ένα-ένα τα περματόζωα, κύριε Κεγκέρογλου, της λιτότητας υψώνει το ανάστημά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε το σπόρο και με την ανάπτυξη των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων στην Ευρώπη θα ωφεληθεί και η χώρα μας, αφού στο μέλλον των διαπραγματευτικών επαφών και συναντήσεων θα έχει πλέον νέους συμμάχους. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Και λίγα πράγματα επί των πραγματικών δηλώσεων. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πεδίο να αναπτυχθεί ένα παράλληλο πρόγραμμα για την κυβέρνησή μας, αφού ένα σύνολο πολιτικών μας παρεμβάσεων μπορούν να φέρουν αντισταθμιστικά και αντίμετρα των πιο ακραίων και σκληρών όρων της συμφωνίας. Και πράγματι, πρόκειται για καθαρά πολιτικά ζητήματα που έχουν σχέση με το φαινόμενο της ανθρωπιστικής κρίσης, τη δημιουργία δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής, την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, την άμεση προώθηση της αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, την υλοποίηση μιας μεγάλης και δημοκρατικής διοικητικής μεταρρύθμισης, τη στήριξη του ΕΣΥ, τις μεγάλες τομές στο ελληνικό εκπαιδευτικό και παιδικό σύστημα. Όμως όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και επεμβάσεις για να έχουν την κοινωνική αποδοχή και στοιχειώδη πολιτική αποτελεσματικότητα πρέπει να επιχειρηθούν σε ένα οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον, στο οποίο θα έχουν επιληθεί στοιχειωδώς τρία μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Το δεύτερο είναι η μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση που πλέον όλοι ομολογούμε ότι η διοίκηση δημόσια είναι ο μεγάλος ασθενής. Και το τρίτο, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που να μην τα επαναλαμβάνω, το είπε προλίγο ο Υπουργός της κυρία Θεωνό Φουτίου. Είναι γνωστά τα κυκλώματα που απομίζησαν
σαν λερνεΐδρα κάθε εκμάδα της εθνικής και ατομικής μας ζωής. Εκμεταλλευόμενα και σπαταλώντας τους εθνικούς πόρους, τον εθνικό πλούτο, τα πενιχρά οικονομικά μέσα των πολιτών, ενώ παράλληλα υπονόμευσαν την υγεία και την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων. Σε ένα τέτοιο απαξιωτικό, σχεδόν εφιαλτικό περιβάλλον, είναι αδύνατο να αναπτύξουμε όπως είναι φυσικό το παράλληλο πρόγραμμά μας. Η ανατροπή του με συγκλίνωσα δυναμική όλων των αρμόδιων υπουργείων και κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είναι όρος εκ των όνου κάνευ για την επιτυχία του προγράμματός μας. Μάλιστα, έχουμε χρέος ανατροπής του, γιατί διαπνεόμαστε και από τις αρχές της αριστεράς και της ηθικής, που δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την πολιτική, καθώς όπως είπε και ο Απολλώνιος ο Ρόδιος το 295 π.Χ., εκείνοι που ξεχωρίζουν την πολιτική από την ηθική ποτέ δεν θα καταλάβουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σαν επίλογος, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κυβέρνηση με κορμό την αριστερά, έχοντας μοναδικό τη σύμμαχο τον ελληνικό λαό, θα υλοποιήσει το παράλληλο προοδευτικό της πρόγραμμα και θα αντέξει, θα επιτύχει. Οι προσπάθειες της ευρωπαϊκής ελίτ και της εχώρες ολιγαρχίας δεν θα πετύχουν. Δεν θα γίνει αυτό που ηρωνικά είχε πει ο Μπρέχτ. Εάν ένας λαός ψηφίζει λάθος και ψηφίζει λάθος κατά τους φίλους μας της Ευρώπης για τρίτη φορά, τότε οι κυρίαρχοι απλά θα ψηφίσουν ένα άλλο λαό. Κέντρο όλων των κυβερνητικών και πολιτικών μας πορτοβολιών και αποφάσεων, ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Θα υλοποιήσουμε την πρωταγόρια φιλοσοφία πάντων χρημάτων με τον άνθρωπο και την αριστοτηλική παρένεση «Διήν τούτον ισότητα, δίν υπάρχετες πόλεις, κτήσεις και παιδεία». Ισότητα δηλαδή στην οικονομία, ισότητα στην παιδεία, ισότητα σε όλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, έχει το λόγο.